Συνέστηση, ποικίλα σχόλια αλλά κυρίω προβληματισμό προκάλεσε στου κριτικού το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ τη Κρήτη TV για του ξεχασμένου από ανθρώπου και πολιτεία ασθενεί στο Ρεθμιώτικο Νοσοκομείο. Οι τρει χαρακτηριστικέ περιπτώσει του κυρίου Αντώνη, του κυρίου Ηλία και του κυρίου Χρήστου που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ αποτελούν γροθιά στο στομάχι, μια και οι άνθρωποι αυτοί και δυστυχώ και άλλοι τόσοι το προηγούμενο διάστημα και ποιο ξέρει πόσοι το επόμενο έχουν κάνει σπίτι του σε έναν κρύο θάλαμο νοσοκομείου επειδή είναι ανασφάλιστοι, φτωχοί και κάποιοι και ολομόναχη στον κόσμο. Η μετανοσοκομειακή φροντίδα στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη ε, και ουσιαστικά πάντα όποιο έχει να πληρώσει ε, βρίσκει το δρόμο του. Είναι τραγικό για του ίδιου, είναι τραγικό για την οικογένεια, είναι πολύ επιβαρυντικό για το νοσοκομείο. Στην πρόσφατη αναφορά που δημοσιεύθηκε πριν από λίγε μέρε από τον ΩΣΑ, η χώρα μα φαίνεται να είναι η χώρα που δαπανά το μικρότερο ποσοστό του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος ε, για τις δομές μακροχρόνιας φροντίδας. Και ενώ στη χώρα μα δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα μετανοσοκομιακή φροντίδα που θα μπορούσε να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο και την αξιοπρεπή διαβίωση των ασθενών μετά την νοσοκομιακή περίθαλψη, ο καθηγητή τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη, Χρήστο Γιονή, μιλώντα στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων τη Κρήτη TV και στην Κατερίνα Σαλαπάτα, σημείωσε πω το βαθιά αυτοκοινωνικό πρόβλημα αποτελεί πρόκληση για την επόμενη περίοδο και αντικείμενο μια πολιτική συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για την ανάληψη πρωτοβουλειών. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή είναι η μεγάλη πρόκληση για το 2023, τόσο η πολιτεία. Τόσο η, η αναγκαιούσα α, διακομματική και α, πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει για έναν θεσμό που χρειάζεται πραγματικά πολλούς πόρους αλλά και οι αναγκαίε πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ξεκινήσουν α, και από εμά του ίδιου. Όπω υπογράμμισε εμφατικά ο καθηγητή Χρήστο Λιονί, στην Κρήτη, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, όσο και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα μπορούν να αναλάβουν δράση, έστω και πιλωτικά, καλώντα και προκαλώντα ταυτόχρονα την πολιτεία να αξιοποιήσει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία. Που διαθέτει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. σω η Κρήτη, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσε να συζητηθεί, να συζητήσει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με τη συμμετοχή τη τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού, τη επιστημονική κοινότητα, που θα μπορούσε mm -hmm. πραγματικά να συνηγορήσει στην ανάπτυξη πιλωτικών θεσμών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτη, η Ιατρική Σχολή, σαφέστατα ανήκουν σε αυτού του θεσμού που θα μπορούσε να συνεισφέρει με εξειδίκευση και με τεχνογνωσία.